Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 22 Φεβρουαρίου. Αμέσως τώρα ξεκινούν τα αναλυτικά γεγονότα από το ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδος. Θα δούμε για την επόμενη περίπου μία ώρα την επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θερέας και όχι μόνο. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από το κομβόι διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε από τους ιδιοκτήτες φορτηγών δημόσιας χρήσης που πήρανε την σκυτάλη ουσιαστικά από τους αγρότες τις τελευταίες ώρες κόντρα στην κυβέρνηση και την κυβερνητική πολιτική. Κυριότερα θέματα διαμαρτυρίας είναι το φορολογικό, τα αλλοδαπά φορτηγά αλλά βεβαίως και οι ασφαλιστικές εισφορές. Σήμερα το πρωί οι ιδιοκτήτες είχαν συναντηθεί στον χώρο της Πανλήνιας Έκθεσης Λαμίας και πραγματοποίησαν μια μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας προς την περιοχή του Μπαράλου με επιστροφή. Οι ίδιοι τονίζουν χαρακτηριστικά πως δίνουν προθεσμία στους αρμόδιους φορείς στο Υπουργείο να απαντήσουν στα αιτήματά τους μέχρι τις 7 του Μάρτη. Διαφορετικά θα κλειδώσουν, θα τραβήξουν χειρόφρενο και θα προχωρήσουν σε απεργία διαρκείας. Μεγάλη συγκέντρωση και μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν ιδιοκτήτες φορτηγών δημόσιας χρήσης και άλλα μέλη οδικών εμπορευματικών μεταφορών το πρωί του Σαββάτου από την Πανλήνια Έκθεση Λαμίας μέχρι τον κόμβο του Μπράλου και αντίστροφα. Είναι μια κίνηση προειδοποίησης προς την ελληνική κυβέρνηση, διότι εδώ και δύο εβδομάδες, παρόλα τα ραντεβού που έχουν γίνει στο Υπουργείο Οικονομικών και Μεταφορών, δυστυχώς δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Λοιπόν, για να γνωρίζει ο ελληνικός λαός τα προβλήματα τα δικά μας, εμείς δεν βγήκαμε για επιτέα, ούτε ζητάμε λεφτά από κανέναν. Εμείς ζητάμε την ονομιμότητα στην αγορά, μιλάμε για μείωση διοδίων, μιλάμε και αυτή η μείωση διοδίων μπορεί να γίνει με τα λοδαπά τα αυτοκίνητα που δεν πληρώνουν καθόλου. Η δική μας η πρόταση είναι να βάλει διόδια για τα λοδαπά τα αυτοκίνητα που έρχονται στη χώρα για να πληρώνουν, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά όλα τα ξένα τα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή διέρχονται από το παλιό εθνικό δίκτυο, το οποίο το πληρώνουμε εμείς σαν Έλληνες πολίτες με συχνούς φόρους. Το επόμενο είναι η φορολογία. Πάλι εισέρχομαι πάλι στα λοδαπά τα αυτοκίνητα. Αυτά μέχρι στιγμής λόγω καμποτάζ δρούν ανεξέλεκτα στη χώρα μας και λόγω έλλειψη κοινού νόμου δεν μπορεί να ελεγχθούν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες, έστω και από αυτές τις λίγες που υπάρχουν. Εμείς έχουμε αποφασίσει στα κλάδος 7 του μήνα που μας έρχεται, αν δεν υπάρχει κάτι θετικό από την ελληνική κυβέρνηση, είμαστε υποχρεωμένοι να κατέβουμε σε κινητοποιήσεις για να προασπίσουμε το επάγγελμα του αυτοκινητιστή, να προασπίσουμε την οικογένειά μας και κατά επέκταση τον ελληνικό λαό και αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Οι άνθρωποι οι οποίοι κυβερνούν σήμερα, οι οποίοι δεν έχουν το πολιτικό θάρρος να πάρουν πολιτικές αποφάσεις που αφορούν πολλούς κλάδους και όχι μόνο το δικό μας στην Ελλάδα, οδήγησε το δικό μας κλάδο με 4 σοβαρά προβλήματα σήμερα, που είναι το φορολογικό, τα διόδια, τα οποία ήταν 9 ευρώ και έχουν φτάσει στα 90 σε μία διέλευση μέχρι την Αθήνα 220 χιλιόμετρων και το γνωρίζουν πολύ καλά οι Έλληνες πολίτες. Ο ασφαλιστικός μας φορέας, ο οποίος μας παίρνει 500 περίπου ευρώ κάθε μήνα, και πολλά άλλα προβλήματα τα οποία είναι συζητημένα και δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα αναφέρουμε, μας οδηγούν σήμερα να ξαναενωθούμε μετά από 4 χρόνια, διότι ήμασταν διασπασμένοι, και να διεκδικήσουμε αυτό που πρέπει να διεκδικήσουμε. Εάν δεν τους στείλουμε ένα μήνυμα ενότητος στους πολιτικούς αλήτες οι οποίοι κυβερνούν σήμερα, θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να μας καταστρέψουν όλους. Πρέπει λοιπόν να ξεσηκωθεί και ο ελληνικός λαός, να τους δείξουμε ότι είναι η ώρα να φύγουν. Είτε είναι πράσινοι, είτε κόκκινοι, είτε μπλε. Δεν αντέχουμε άλλο τη φτώχεια. Δεν αντέχουμε να πεθαίνουν παιδιά σήμερα από υγεία. Δεν αντέχουμε κι εμείς, σαν αυτοκινητιστές, να πληρώνουμε έξοδα τα οποία δεν εισπράττουμε. Η ιδιωτικοποίηση μας έχει καταστρέψει όλους και το βλέπετε. Τι θα γίνει δηλαδή αύριο αν η ΔΕΗ πάει και ιδιωτικοποιηθεί ή ΟΤΕ?
θα φτάσουν όπως και τα διόδια με 800% αύξηση. Να ξεσηκωθούμε, παιδιά, κοντά σε εμάς και όλοι εσείς. Θα στείλουμε το μήνυμα στην πολιτική ηγεσία, η οποία έχει πάρει τα αιτήματά μας, και αν δεν δώσει σαφή απάντηση, θα κατέβουμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις στις 7 του μήνα και δεν θα κυκλοφορεί τίποτα. Είμαι απολύτως σαφής σε αυτό. Δεν θα κυκλοφορεί τίποτα. Πιστεύω ότι ο κόσμος αυτή τη φορά θα ξεσηκωθεί και θα είναι μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έργο το δικό μας είναι, υπάρχει εφοδιασμός της πόλης με προϊόντα και τρόφιμα. Μαζευτήκαμε λοιπόν εδώ σήμερα στην έκθεση γιατί η κυβέρνηση πιστεύει ότι μειώνοντας συντάξεις, μειώνοντας μισθούς, απολύοντας ανθρώπους και φορολογώντας εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες, ότι θα εξοικονομήσει χρήματα, όπως λέει ότι έχει και το πλεόνασμα, και θα υπάρχουν έτσι πόροι για να μπορεί να τα ανταπεξέλθει όλος ο ελληνικός λαός. Τα προβλήματα δικά μας είναι πάρα πολύ μεγάλα και το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το φορολογικό. Εκτός το φορολογικό είναι τα δύο ταχύτα παράνομα, τα οποία έχουν καταστρέψει όλο τον κλάδο, τα διόδια, που τα διόδια αυτή τη στιγμή έπρεπε να είναι κρατικά και όχι ιδιωτικά, και ας μας πει ένας από τους κύριους δημοσιογράφους, από όλους εσάς, σε ποιον ανήκουν τα διόδια, όχι σε ποιες εταιρείες, ποιος τα έχει τα διόδια, ένα πρόσωπο ποιος τα έχει και πού πάνε τα χρήματα αυτά. Εχθές μετέφερα έναν υπάλληλο, ο οποίος υπάλληλος αυτός ήταν διευθυντής στη ΔΕΗ μέσα, και μου είπε ότι τα χρήματα, τα καθαρά κέρδη που παίρνουν αυτοί οι κύριοι που έχουν πάρει τη ΔΕΗ, μέσα σε 3 χρόνια, αν ήταν κρατική η ΔΕΗ, δεν θα υπήρχε ούτε μνημόνιο και δεν θα υπήρχε τίποτα. Υπάρχουν λύσεις που ξέρουν οι κύριοι αυτοί που έχουν 5 μεταπτυχιακά για να μας μπορέσουν να μας οδηγήσουν στο διέξοδο. Και όχι στο διέξοδο που είμαστε τώρα, αλλά δεν θέλουν να τις τηρήσουν και τις κάνουν. Το πετρέλαιο πρέπει από 1,30 να κατεβεί στα 80 λεπτά, και αν δεν μπορούν αυτοί οι δύο κύριοι που έχουν τα καρτέλ να το κατεβάσουν, η κυβέρνηση ας φτιάξει ιδιωτικά δηληστήρια για να μπορεί να κατεβεί το πετρέλαιο, να κατεβεί η μεταφορά και να μπορεί να υπάρχει μια πνοή σε όλο τον ελληνικό λαό. Είναι το πρώτο μήνυμα των αυτοκινητιστών που στέλνουν προς την κυβέρνηση. Να επαναλάβω ότι αν μέχρι 7 του μηνός δεν υπάρξει ανταπόκριση και θετική ανταπόκριση στα προβλήματά τους, τότε θα δημιουργηθεί, όπως και ήδη λένε, σοβαρό πρόβλημα στον εφοδιασμό της αγοράς και όχι μόνο. Πάμε στο αγροτικό δελτίο, καθώς φαίνεται πως αρκετά μπλόκα κάνουν υποστολή της σημαίας και κυριότερα από τον μπλόκο της Νίκαιας, αλλά και περίπου 30 μπλόκα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ωστόσο, εδώ στην περιοχή της Φθιώτιδας και της Βιωτίας, οι αγρότες δείχνουν να επιμένουν, αν και δεν ήταν πολύ θετικά τα μηνύματα από τους πολιτικούς αρχηγούς, εκπροσώπους κομμάτων αλλά και γαλάζιους βουλευτές που είχαν ανακοινήσει το θέμα με το φορολογικό καθεστώς των αγροτών χθες στην Αθήνα. Περίπου οι αγρότες λένε ότι τα πολιτικά πρόσωπα εξακολουθούν να τους κοροϊδεύουν κατάμουτρα, αν και κρατούν μία επιφύλαξη, γιατί την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει μία νέα συνάντηση. Οι ίδιοι βέβαια δεν τρέφουν ιδιαίτερες ελπίδες, ωστόσο κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους για πιθανό ευνηδιασμό το επόμενο διάστημα. Να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, αποφάσισαν οι αγρότες του μπλόκου της Ανθίλης μετά και τις επαφές που είχαν στην Αθήνα, ενώ να παραμείνουν στα μπλόκα τους αποφάσισαν και αρκετοί αγροτικοί σύλλογοι από την περιοχή κυρίως της Μακεδονίας και της Θράκης. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι εκπρόσωποι των αγροτών της Φθιώτιδας που συμμετείχαν στις διαδοχικές συναντήσεις δεν είχαν κάποια αποτελέσματα. Ωστόσο, δεν κρύβουν την ελπίδα τους ότι τις επόμενες ημέρες θα προκύψουν λύσεις σε ορισμένα από τα ζητήματα που έθεσαν. Πάντως, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά αγρότες από Φθιώτιδα και Βιωτία, τα πολιτικά πρόσωπα τους κοροϊδεύουν. Όπως αυτό που περιμέναμε, αυτό έγινε. Έχει δρομολογηθεί κάτι για την επόμενη εβδομάδα. Οι δεσμεύσεις αυτές πρέπει να γίνουν πράξη, και όχι μόνο αυτές, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα που αυτές δεν τα έχουν βάλει σαν δεσμεύσεις και τα θέσαμε εμείς. Οπότε την άλλη εβδομάδα τους είπαμε, κύριε, εδώ είμαστε, ξαναρχόμαστε, τα τρακτέρ θα είναι στους δρόμους. Κύριε Δημογιάννη, υπάρχει ένα σοβαρό ερώτημα, το οποίο είναι πραγματικά σοβαρό. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί τους κάνετε συνομιλητές σας αυτούς τους ανθρώπους?
Με κάποιον πρέπει να μιλήσουμε, κύριε Σπυρόπουλε. Τι εννοείτε με κάποιον? Με κάποιον που ακούει και θέλει ή μπορεί να δώσει λύσεις. Αυτοί οι τύποι, εσείς είπατε ότι επανειλημμένα σας κοροϊδεύουν. Ανακεφαλαιώνοντας, έχουμε ένα Θεοχάρη διορισμένο από την Τρόικα που να δώσει λύσεις, έχουμε ένα Στουρνάρα διορισμένο από την Τρόικα που δεν μπορεί να δώσει λύσεις, στο κουφού την πόρτα ως θέλει πρώτα. Η επόμενη λύση ποια είναι? Εσείς γιατί πάτε στο κουφού την πόρτα, δεν κατάλαβα. Επανάσταση, η επόμενη λύση είναι επανάσταση. Βλέπετε καμία επανάσταση όλες αυτές τις μέρες που είμαστε στους δρόμους? Δεν καταλαβαίνω, δεν ποια θα είναι η άλλη λύση που θα μπορούσε να προτείνει οποιοδήποτε, να καθίσουμε να την κουβεντιάσουμε. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να την κουβεντιάσουμε. Αυτό λέμε, κύριε Δημογιάννη. Στο κάτω-κάτω αυτό με τους βουλευτές. Αυτό με τους βουλευτές. Ήταν ένα κάλεσμα από αυτούς. Εμείς δεν πήγαμε στον κουφού την πόρτα, εμείς αποδεχτήκαμε κάλεσμα και πήγαμε στην Αθήνα. Δεν πήγαμε στην κουφού την πόρτα. Επειδή όμως τώρα έχετε εισπράξει ουσιαστικά ένα μηδενικό, θα έλεγα εγώ, γι' αυτό λέμε ποια είναι η επόμενη κίνηση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει για την επόμενη κίνηση. Από αυτά που σας είπαν σήμερα, καταλάβατε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουν κάτι πιο ουσιαστικό να πούν? Θεωρώ πως όχι. Αυτό όμως καλόπιστα δεν μπορούμε να το αργηθούμε. Άλλο η προσωπική μου εκτίμηση και άλλο η άποψη των βουλευτών. Καλόπιστα εμείς θα περιμένουμε μια εβδομάδα. Πώς θα περιμένουμε όμως? Κινητοποιημένοι. Δεν θα πάμε στα σπίτια μας, κύριε Στεριόπουλε. Δυστυχώς έχουμε χάσει ένα πολύ δυνατό χαρτί. Έχουμε χάσει το πλεονέκτημα πλέον. Γιατί κάποιοι συνάδελφοι, σαν το φίλο μας εκεί του Χρήστο από τη Μακρακόμη, που δεν μας είχαν εμπιστοσύνη, σηκωθήκαν και φύγαν από τους δρόμους μαζί με τον Μπούτα. Άρα μένουμε μόνοι μας τώρα. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, υπάρχει και η αδυναμία διαπραγμάτευσης πλέον, τουλάχιστον βαθμό που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Η τακτική της εξάντλησης είναι δεδομένη, την ξέρουμε, την έχουμε ζήσει στα προηγούμενα χρόνια. Το ζήτημα όμως είναι ότι εάν επιχειρούν συνεχώς την τακτική της εξάντλησης, και ο κόσμος το γνωρίζει ότι επιχειρούν την τακτική της εξάντλησης, κάποια στιγμή δεν θα ξεσπάσει αυτό το ποτάμι, δεν θα ξεχυλίσει αυτό το ποτάμι, τι θα γίνει? Φοβάμαι. Δεν έχω καμία ένσταση για τις προθέσεις σας. Φοβάμαι για τις αντικειμενικές δυνάμεις που μένουν στον αγροτικό πληθυσμό. Αν ο κόσμος που αντιδρά εξαντλείται, κάποια στιγμή μπορεί αντικειμενικά, έτσι, επειδή τα περιθώρια στενεύουν, να μην μπορέσει να κρατήσει άλλο. Γι' αυτό το λέω. Κύριε Στεριόπουλε, εμείς κάνουμε το καθήκον μας, τίμια, δυναμικά αγωνιζόμαστε όσο μπορούμε. Λοιπόν, αυτό μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Θέλετε με πάση ειλικρίνεια να σας το πω, εμείς βέβαια δεν φεύγουμε από εδώ. Είμαστε οι τελευταίοι που θα φύγουμε, αλλά η μάχη δεν χάθηκε. Η μάχη πουλήθηκε, όπως γίνεται συνήθως. Πουλήθηκε από ποιους? Από ποιους? Δυστυχώς. Εντάξει, τι κάνει νιά στα κεραμίδια. Τώρα δεν θα καθίσουμε. Εσείς το είπατε πριν. Εντάξει, αναγνωρίζω κάποια πράγματα, την ιστορία του οποιοδήποτε. Δεν θα έλω να είμαι εγώ αυτός που θα κρίνω. Αλλά δυστυχώς οι ίδιες οι καταστάσεις κρίνουν. Πώς θα το κάναμε? Ο καθένας έχει μυαλό, έχει μάτια, έχει αυτιά, βλέπει, ακούει, σκέφτεται. Υπήρξε δούριο σύπο στους αγρότες, δηλαδή, κύριε Τσαγαλά? Όπως συνήθως γίνεται σε κάθε αγροτική κινητοποίηση, άλλοι τραβάνε από μια κατεύθυνση, άλλοι τραβάνε από την άλλη. Φέτος ευελπιστούσαμε ότι για μια φορά ενωμένοι θα πάμε να κάνουμε κάτι. Ακριβώς αυτό. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να καθίσει στο δρόμο με το τρακτέρ και να κάνει κινήσεις σπασμωδικές. Τι να κάνει? Εδώ βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο μπλόκο της Ελλάδας, το λέμε και μπράβο του και τιμή του και καμάρι του. Την άλλη φορά βγήκαμε, ελάτε λέει να συζητήσουμε για το αν πρέπει να κατέβουμε Αθήνα. Και το βράδυ παίζανε ότι κατεβαίνουμε στην Αθήνα. Οι λιμένες αποφάσεις μας φώναζε πάνω να τις συζητήσουμε. Πήγαν εκεί και ας με διαψεύσει οποιοδήποτε. 27 μπλόκα και λέγανε πρόσεξε, γιατί αυτό που κάνουμε, να κατεβούμε στην Αθήνα, είναι αποκλιμάκωση. Είναι το τέλος. Είναι η λήξη. Και λέει όχι, θα αγωνιστούμε και θα είναι πιο έντονη κινητοποίηση μετά. Και δεν πρόλαβε να σφυρίξει τρεις. Ο Αλέκτορ, πώς το λένε, σφίριξε λήξη δηλαδή με το που φύγαμε από την Αθήνα, την άλλη μέρα λέει υποχωρώ. Για καθίστε, υποσχέσεις προς τους συναδέλφους δηλαδή, προς τα άλλα μπλόκα δεν υπολογίζεται.
Δεν το κατάλαβα. Τι συμπεριφορά είναι αυτή? Όποιος και να είναι ο Θεός, ο ίδιος δεν μπορεί να συμπεριφέρεσαι έτσι. Κοιτάξτε, κύριε Τσαγαλά, από την αρχή ήταν λίγο κακό το κλίμα. Και τι εννοώ κακό? Θα έπρεπε όλοι να είναι σε μία κατεύθυνση. Άλλο τον μπλόκο της Νίκαιας με μερίδα αγροτών, άλλο εδώ, άλλο εκεί. Να σας πω κάτι. Αυτό που είδα και το καστηρίασα από την αρχή είναι ότι υπάρχουν 2 και 3 και 4 στρατόπεδα. Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι από την πλευρά τη δική μας εδώ, στερεολαβητική, και από άλλα μπλόκα, γίνανε βήματα προς τα πίσω. Δηλαδή κάναν πίσω, ρίξαν νερό στο κρασί τους. Και άντε να δούμε στο όνομα της ενότητας. Από την άλλη πλευρά δεν είδα κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, έβλεπα συνέχεια δηλώσεις του στυλ «Όποιος θέλει εδώ είμαστε, να δει», υπεροπτικές τακτικές και δηλώσεις. Εντάξει τώρα, και πάλι παρόλα αυτά ξανά πήγαμε και στην Αθήνα και είδατε ότι ήταν μαζικό, ήταν μεγάλη συμμετοχή. Παραμένουμε σε αυτό το θέμα, γιατί ουσιαστικά βεβαίως όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Και αν πρέπει να αναγνωρίσουμε κάτι στις πολλές φωνές που ακούστηκαν από τους αγρότες το τελευταίο διάστημα, νομίζω θα πρέπει να σταθούμε στον Βάιο Γκανή από την Βόρεια Φθιότιδα, ο οποίος είχε προειδοποίηση εντός ή εκτός εισαγωγικών πως χρειάζεται κάτι πιο δραστικό σε όλα αυτά. Βέβαια, αναμένεται μία ακόμα συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα ανάμεσα σε βουλευτές αλλά και αγρότες για το φορολογικό καθεστώς. Κύριε Γκανή, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Βότσο. Οφείλω να σας αναγνωρίσω και λυπάμαι που το κάνω, πως είχατε πει αρκετά και ότι δεν θα καταλήξει κάπου αυτό. Υποστολή σημαίας για τους περισσότερους, αν και Φθιότιδα και Βιωτή αντέχουν ακόμα. Κύριε Γκανή. Κοιτάξτε, να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, δεν αντέχει κανένα ούτε η Φθιότιδα ούτε η Βιωτή, έτσι. Εγώ σας είπα, ή θα λέμε τα πράγματα όπως είναι, ή αλλιώς να περνάει η ώρα, αντέχουν. Ποιος αντέχει? Τι αντέχει και πώς αντέχει? Καλά, εδώ είναι φανταστικά. Κοιτάξτε, εμείς κύριε Βούτση να τα θεωρούμε αυτονόητα αυτά, γιατί τα έχουμε ζήσει. Κλιμακώνουν την κινητοποίηση ο Μπούτας στην Νίκαια φεύγοντας και θα συνεχιστεί η κλιμάκωση του Κιλελέρου, το οποίο Κιλελέρου δεν συμμετέχουν όταν πάνε οι επίσημοι, κάνουν άλλη μέρα γιορτή. Εκεί δηλαδή μπορεί να στριμώξεις κάποιον, όποιος είναι αυτός, δεν θα είσαι εσύ, θα πας μια άλλη μέρα να διαμαρτυρηθείς και θα φοβηθεί το άγαλμα εκεί του αγρότη που είναι με την κουσά και θα σκοθεί να φύγει. Οι μικρομεσαίοι, αυτά που ασχολούμαι και όποιο άλλο συνάδελφο. Αυτά είναι μη χειρότερα. Και λυπάμαι πάρα πολύ. Το πεπρωμένο το ήξερα. Διότι σας είπα, ξέρω πώς ενεργούν, ξέρω πώς κάνουν. Εμείς αν καταφέραμε δηλαδή, κάτι πριν 3 χρόνια... Δηλαδή, κύριε Γκανή, την εξέλιξη αυτή της μερικής εξόντωσης, φυσικής εξόντωσης των αγροτών να παραμένουν στα μπλόκα, την περιμένατε και δεν πιστεύατε ότι θα γίνει κάτι αν δεν υπήρχε κάτι πιο δυναμικό, έτσι, σωστά? Αυτό εισπράττω. Μα καταρχάς δεν ήταν δυναμικές οι κινητοποίησεις εδώ και 2 χρόνια. Είναι για γέλια. Καθόμαστε στους παραδρόμους και κάνουμε συναντήσεις με όλα τα πολιτικά κόμματα, παίρνουμε τα κινητά από τους υπουργούς, γνωριζόμαστε καλύτερα, μας την πάνε και στην πλάτη, μπράβο παιδιά, καλά κάνετε, γεια σας. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο όμως. Όταν δεν συμφωνείς με έναν συναδελφό σου, πώς είναι δυνατόν να είσαι μαζί του? Τι εννοείς? Γιατί αν μου πείτε τις γνωστές ανοησίες, όχι εσείς, οι αγρότες, για το καλό του αγώνα, αυτές είναι ανοησίες, είναι μουρουδίστικα πράγματα. Με έναν άνθρωπο που δεν συμφωνείς, όταν άκουγα εγώ συναδέλφους που έλεγαν μπροστά ο Βαγγέλης και εμείς πίσω, με ποιον Βαγγέλη πας? Τι ευαγγελίζεται ο Ευάγγελος Μπούτας, ξέρετε? Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατώτες εγγυημένες τιμές και δεν ξέρω τι άλλο που σας είπα, αυτά δεν γίνονταν ούτε στις εποχές του Στάλιν. Αφού δεν συμφωνείς λοιπόν με τα αιτήματα, πού πας εσύ εκεί? Επειδή δεν έχεις δύναμη, όταν δεν έχεις δύναμη κάθεις στο σπίτι. Άρα συρθήκανε στο άρμα του Βαγγέλη του Μπούτα οι περισσότεροι, κύριε Γκανή? Γιατί δεν υπάρχουν δηλώσεις στο κανάλι σας από τον πρόεδρο του Παμφιωτικού? Όλοι μαζί. Τι όλοι μαζί? Τι πράγμα όλοι μαζί, δεν κατάλαβα. Όλοι μαζί και την άλλη μέρα το πρωί γεια σας και τώρα κάθονται λες και είναι κλαμμένες χείρες. Σας είπα κύριε Βούτσινα, δεν είναι ούτε το θέμα του αριθμού. Ας είσαι και με 50 άτομα, αρκεί 50 να είναι 50. Εντάξει, το παραμύθι τώρα ναι να βγούμε αλλά να μην μας δικάσουν και να πάρουμε κάτι τηλέφωνο στην αστυνομία και να τα κανονίσουμε, αυτά είναι για παιδάκια. Και τους είπα ότι ξεφτιλίζονται κάθε φορά που γίνονται τέτοια ιστορία. Ξεφτιλίζουν τον εαυτό τους, την αξιοπρέπειά τους και γενικά όλο τον κλάδο. Επειδή δεν έχουν τι να κάνουν, δηλαδή. Κύριε Γκανή, να μην γίνουμε. Επιτρέψτε μου λίγο. Να μην γίνουμε κανείς δεν θέλει εικόνες, αλλά Ουκρανία, έτσι. Και το αντιλαμβάνεστε απόλυτα, φαντάζομαι. Γιατί σας μίλησε κανείς ποτέ από εμάς για Ουκρανία?
Όχι βέβαια, δεν είπα αυτό, αλλά μην φτάσουμε στα άκρα, γιατί τι άλλο να κάνανε, τι άλλο να κάνανε οι αγρότες, κύριε Γκανή, δηλαδή. Τι άλλο να κάνουν, να σφραγίσουν την εθνική οδό, διότι πονάει στον Πόπολα και σε όλα τα συμφέροντα, σας είπα και πάλι, και σε όλα τα εισαγόμενα που πουλούνται για ελληνικά, και να καλέσουν πολιτική συζήτηση. Διάλογο με τα πολιτικά κόμματα το τι θέλουν από αυτή τη χώρα όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα. Πράγμα που δεν έχει γίνει εδώ και 40 χρόνια στη χώρα. Το πιο απλό πράγμα. Εγώ δεν είπα να πάρουν τα κουμπούρια. Γιατί κάποια στιγμή, κύριε Βούτσινα, θα πάρθουν και αυτά. Και τότε θα γίνουμε Ουκρανία, διότι δεν υπάρχει σχεδιασμός. Αυτά έλεγα. Αυτά λέω και αυτά πιστεύω. Κάποιοι λένε, κύριε Γκανή, ότι εσείς τώρα εκ του ασφαλούς και αποστασιοποιημένος τα λέτε εύκολα. Σας μεταφέρω κάποια γνωρικά και σκεπτικά, έτσι. Δεν θέλω να κρατάμε λίγο και τις ισορροπίες. Τι απαντάτε σε όλους αυτούς? Εκ του ασφαλούς, ποια είναι οι 54 δικαστικές αποφάσεις που έχω ακόμα μπροστά μου? Να σας πω ότι την Πέμπτη μου μας έρχεται, όλοι θα είναι έτοιμοι για τα καρναβάλια. Εγώ πρέπει να είμαι στη Λάρισα. Με δικαστήριο που έχει αναβληθεί 6 φορές μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το ασφαλούς. Ας ρωτήσουν αυτοί που λένε αυτά τον εαυτό τους, σε πόσα δικαστήρια στήρθηκαν. Και δεν έχω πρόβλημα με αυτό, διότι έκανα μια αξιόπινη πράξη η οποία πρέπει να τιμωρηθεί. Αλλά θέλω να πω, ας μετρήσει ο καθένας το τι έχει δώσει σε αυτόν τον αγώνα. Και πάνω στην Εθνική Οδό. Και 23 μέρες στην Αλαμάνα με μείον 7 το βράδυ. Όταν οι άλλοι κοιμότανε μέσα στα πούπουλα και στα στρωματάκια. Αγώνας δεν γίνεται έτσι, κύριε Βούτσινα. Πώς γίνεται ο αγώνας, κύριε Γκανή, γιατί είπατε κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος, αλλά και από την άλλη εκ του αποτελέσματος δεν βγήκε κάτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι. Οι συγκεκριμένοι, εγώ δεν το είπα αυτό. Οι συγκεκριμένοι αγώνες είναι χαμένοι από χέρι πριν ξεκινήσουν. Είναι όπως είπε ο φίλος μου Τσαγαλάς, που δεν το ξέρω τον άνθρωπο από τη Βιωτία, είναι δούρη ήπη. Τους τυπάνε, ξέρετε τη χαρά. Πραγματικά τράβηξε καλά ο Χαρακόπουλος μόλις είδε τον Βαγγέλη. Τα βρίσκουν αυτοί. Ας νομίζει ο λαοτζίκος ότι ο ένας είναι κομμουνιστής, ο άλλος είναι καπιταλιστής. Τίποτα, ίδια πράγματα είναι όλα. Και μην μου πει κανένας ότι κουράστηκε, εντάξει. Γιατί θυμάστε, μας ο Βαγγέλης, τον πρώτο που έβγαζαν στην τηλεόραση, ήταν ο Μπούτας που έλεγε ότι εμείς δεν συμφωνούμε με αυτούς, ήμασταν άλλοι εμείς τότε. Και εμείς έκανε μέχρι το τέλος, κάθε μια μέρα παραπάνω και βάραγαν τα τύμπανα, λες και άμα κάθεσαι μια μέρα παραπάνω, με κούφιο αγώνα, θα κάνεις. Αλλά ένα πράγμα θα θυμίσω, κύριε Βουτσινά, εμείς δεν φύγαμε ποτέ άδειοι. Έστω και τα θεσμικά τότε τα έχει υπογράψει υπουργός. Άσχετα να θέτει στο λόγο της, τα γραπτά όμως μένουν, υπάρχουν. Όταν θα την ξαναδώ και την υπουργό στα μέρη μου, την πω, έλα εδώ, Κατερίνα. Θυμάσαι τι υπόγραψε? Όχι, δεν θυμάμαι. Πάρθα, δεν τα έχω. Τώρα τι κερδίσαν? Ότι με χτύπησε πέρυσι ο Σαμαράς το 1,5 λεπτό στη συγκρού την πλάτη και μου είπε εντάξει. Και φέτος είδα άλλοι 5-6 τη χάρπα στους. Τους οποίους δεν αξίζει ο κόπος να πας να τους δεις αυτούς τους άνθρωπους. Και είμαι ικανοποιημένος. Ποιος αγώνας θα συνεχίσει την πλάκα μου κάνετε? Ξέρετε τι σημαίνει αγώνας? Σας το έχω ξαναπεί και θα το πω ακόμα μια φορά. Χαιρετάς το βράδυ που φεύγεις από τον αγώνα, πατέρα, μάνα, γυναίκα, παιδιά, και λες εγώ δεν ξέρω αν θα γυρίσω αύριο. Διότι πραγματικά έχω πρόβλημα επιβίωσης. Ή αν δεν λυθεί το πρόβλημά μου, δεν φεύγω από εκεί. Είδατε εσείς κανένα τέτοιο αγώνα? Άρα εγώ τελείωσε, τελείωσε όλο αυτό το πανηγύρι, όλη αυτή η κινητοποίηση, μάλλον μην το πω πανηγύρι, θα ήταν λάθος. Ναι, αυτή η κινητοποίηση, όπως θέλετε πέστε και πανηγύρι να το πείτε, εμείς το έχουμε βιώσει ακόμα με την φημισμένη Πανθεσσαλική, όταν ήμασταν στο Δρούγο ακόμα, ήμασταν ήπια τότε. Πηγαίναμε 3 ώρα το πρωί ξημερώματα στα τέμπη και ήταν 3 άτομα, φυλάγανε 400 τρακτέρια, οι άλλοι ήταν για ύπνο όλοι. Καταλάβατε? Αυτές δεν είναι κινητοποίησεις, κύριε Βούτσινα. Αυτά είναι για μικρά παιδιά, σας είπα και εγώ δεν ασχολούμαι. Δηλαδή κουράζομαι και μόνο που το συζητάω αυτό το θέμα. Έχετε πει με ποια προϋπόθεση θα κατέβετε, κύριε Γκανή, να κλείσει η Εθνική και να έρθουν τα πολιτικά πρόσωπα και ο Πρωθυπουργός εδώ στα μπλόκα να κουβεντιά, σωστά? Ναι, όχι όπως την Ινιάνων, να πει ο κύριος... Όχι, όχι, στον δρόμο κάτω, στο μπλόκο. Εκτός αυτού και με μια προϋπόθεση, δεν έχω πει αυτή, ότι δεν θα μιλήσουν αυτοί. Αυτοί θα ακούσουν αρκετά, μας έχουν τρελάει στο μιλητό. Άλλος πήγε στο Άγιο Όρος να πούμε για να μας μιλήσει. Να κάνει, δεν μπορεί να πει και τον Παντελεμόν, μπερδεύτηκε 40 φορές. Ο Ορθόδοξος, Χριστιανός. Λοιπόν, αυτοί δεν θα μιλήσουν, θα μιλήσει ο λαός. Αυτοί θα πούν μόνο ναι ή όχι. Δηλαδή είναι με τον ελληνικό λαό. Είναι με τη Μέρκελ, το Ρεν και δεν ξέρω ποια άλλα παλικάρια. Και μετά συνοιόμαστε. Και μετά ο λαός πάλι θα αποφασίσει. Και σας λέω συνταγματικά δικαιώματα, διότι έτσι λέει το σύνταγμά μας. Ο λαός είναι ο κυρίαρχος στο παιχνίδι. Δεν είναι τα πολιτικά πιόνια που χρησιμοποιούνται από δυνάμεις του εξωτερικού. Είναι ο λαός, ο κάθε λαός, ο κυρίαρχος.
Μάλιστα. Αυτό λένε οι γραφές. Δεν τα λέω εγώ. Κύριε αναθετούν Γκάνη. Το Σύνταγμα να μας το πούν να ξέρουμε. Κύριε Γκάνη, γι' αυτό σας είπα, ναι. Εγώ δεν είπα ποτέ να γίνομαι Ουκρανία, Κίεβο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά αν χρειαστεί και παραστεί η ανάγκη, ναι, προκειμένου να χάσω εγώ το παιδί μου ή τα αγαπημένα μου πρόσωπα, θα γίνω και Ουκρανία δυστυχώς, κύριε Βούτσινα. Όταν δεν θα υπάρξει επιλογή διαλόγου και συζήτησης. Όταν θα μου τον αποκόψουν αυτοί δηλαδή. Κύριε Γκάνη, σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και καλό βράδυ, τα συμπεράσματα. Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ολοκληρώσουμε το αγροτικό δελτίο με την αποχώρηση πλέον του μπλόκου από την Νίκαια του Βαγγέλη Μπούτα, που καθοδηγούσε σε μεγάλο βαθμό τις αγροτικές εξελίξεις. Ο ίδιος λέει, μιλώντας πρόσφατα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 1, ότι το επόμενο ραντεβού είναι στο Κιλελέρ. Την προσωρινή τουλάχιστον διάλυση του μπλόκου της Νίκαιας ανακοίνωσε χθες, αμέσως μετά το επιτυχημένο αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, ο Βαγγέλης Μπούτας, μιλώντας στο 1. Πρόκειται για απόφαση που ελήφθη στη χθεσινή απογευματινή σύσκεψη του μπλόκου και η οποία τέθηκε σε εφαρμογή νωρίς σήμερα το πρωί. Αποφασίσαμε ομόφωνα αύριο στις 10 ώρα να φύγουμε από τον μπλόκο και το επόμενο ραντεβού είναι στη σειρά του μήνα στο γιορτασμό του Κιλερέ για την επέτειο. Αγωνιστικά, μεσολαβητήριο, πανελλαδικό. Αυτό αποφασίστηκε. Εμείς είμαστε ένα μήνα στον δρόμο. Δεν σημαίνει υποστολή της σημαίας. Δεν σημαίνει υποχώρηση. Ο αγώνας δεν γίνεται με μία μορφή. Καταρχήν, το μεσολαβητήριο στην Αθήνα το έκανε η Πανελλαδική Συνοδευτική Επιτροπή των Μπλόκων. Δεν το έκανε η ΠΑΣΥ, ούτε το μπλόκο της Νίκαιας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια που υπήρξαν μέχρι τώρα στην Αθήνα και είχε και την μεγαλύτερη στήριξη από ποτέ, από σωματεία, από εργατικά σωματεία, από σωματεία επαγγελματιών τεχνών, από οργανώσεις νεολαίας και από το λαό της Αθήνας. Αυτό το συλλαλητήριο ήταν πραγματικά η αρχή που δίνει μεγάλη ελπίδα για την κοινή δράση όχι αγροτών, εργατών, αυτοαπασχολούμενων, επαγγελματιών. Είναι ζωρισμένοι είτε πλέον, είτε είναι τα μπλόκα στον δρόμο, είτε δεν είναι τα μπλόκα στον δρόμο. Γιατί αυτός ο αγώνας, παρόλο ότι προσπάθησαν με χίλιους τρόπους να τον υπονομεύσουν και με τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης και με τις δυνάμεις που διαθέτουν τα κόμματα που συγκυβερνούν και με τους τα απομενάρια της Γιασάσης και της Πασικές διάφορες πρωτοβουλίες κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο γίνεται είναι το πρόπλασμα, θα έλεγα, είναι τα προζήμια, όπως λέμε στο χωριό μου. Με την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή να υπάρξει ένα νέο κίνημα από εδώ και πέρα στη θέση των ξεπουλημένων διοικήσεων που υπήρξαν μέχρι τώρα σε παζικές γεστάσεις σε δράση, όπου πραγματικά θα αγωνίζεται χωρίς να υποκύπτει και χωρίς να κάνει πλάτες στην κυβέρνηση για τα συμφέροντα των αγροτών. Αλλάζουμε τελώς θεματολογία στο δελτίο μας. Θα περάσουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάμε να δούμε τουλάχιστον μία είδηση που ξεχωρίζει από το νομό της Θειώδας, καθώς συνελήφθη χθες από άνδρες της ασφάλειας Λαμίας ένας 40χρονος υπήκος Βουλγαρίας, κατηγορούμενος για λαθρεμπόριο. Ειδικότερα οι αστυνομικοί στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας εντόπισαν το γιόταχή που βλέπετε, στο οποίο επέβαινε ο 40χρονος και σε έρευνα που πραγματοποίησαν στο εσωτερικό του οχήματος αλλά και σε τρέιλερ αυτού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15 φιάλες με υροπνευματώδη ποτά, ουίσκι και βότκα, 65 λίτρα τσίπουρο, 30 μπουκάλια με αναψυκτικά των 2 λίτρων, 49 συσκευασίες που περιείχαν λάδια μηχανημάτων διαφόρων εταιριών του 1 λίτρου και 6 συσκευασίες του 1 κιλού που περιείχαν αδασμολόγητο καπνό. Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας διαπιστώθηκε ότι τα ανωτέρω προϊόντα, τα οποία δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης, είχε προμηθευτεί ο 40χρονος από την Βουλγαρία, όπου και κατάγεται με σκοπό την πώληση στην χώρα μας. Το γιόταχή στο οποίο επέβαινε ο 40χρονος και το τρέιλερ αυτού κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ τα ανωτέρω προϊόντα θα σταλούν στο τελωνείο στη Λίδας προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι για το ελληνικό δημόσιο. Ο 40χρονος Βούλγαρος υπήκος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Λαμίας.
Συνεχίζουμε εμείς τώρα. Πάμε στο ρεπορτάζ με τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες και κυριότερα τις ομαδικές αγωγές που ετοιμάζουν κατά του Οργανισμού Απασχόλησης Ελευθέρων Επαγγελματιών, του ΟΑΕ δηλαδή, καθώς τονίζουν πως είναι παράλογα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Πολλοί παραμένουν σε υψηλότερη κλίμακα παρά την οικονομική κρίση, ενώ οι περισσότεροι στερούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς δεν πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Μετά από αποφάσεις που βγήκανε από δύο έγκριτους συνταγματολόγους, πολλοί πλέον σκέφτονται τον δρόμο της δικαιοσύνης. Βόμβα στην ήδη κλονισμένη οικονομική κατάσταση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών αποτελεί γνωμοδότηση δύο κορυφαίων νομικών γύρω από την αντισυνταγματικότητα της διατήρησης υψηλών ασφαλιστικών κατηγοριών και ασφαλίστρων από το Ταμείο, όπως και τη διακοπή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης όσων ασφαλισμένων δεν είναι σε θέση να εξοφλούν τις εισφορές του κλάδου σύνταξης προς το Ταμείο. Είναι γεγονός ότι την τελευταία τριετία της κρίσης ένα μεγάλο μέρος των συναδέλφων ασφαλισμένων του ΟΑΕ έχουν εκπρόθεσμες οφειλές που ξεκινάνε από 5.000 έως και 40.000 ευρώ. Αυτό έχει συσσωρευτεί την τελευταία τριετία με την αιμονή του Οργανισμού αλλά και του Υπουργείου Εργασίας να μην θέλει να κάνει μια ρεαλιστική ρύθμιση έτσι ώστε να μπορούν να διατηρηθούν επιχειρήσεις όρθιες και ο οργανισμός να επιβιώσει. Από τον Αύγουστο που βγήκε η ρύθμιση της νέας αρχής, δυστυχώς ούτε το 5% των συναδέλφων δεν προσήλθε να κάνει αυτή τη ρύθμιση, η οποία ήταν αδύνατο να μπορέσει να εξοφληθεί. Από την 1η-1η του 2014, το Υπουργείο έκρινε σκόπιμο ότι πρέπει αυτές οι οφειλές να μεταφερθούν στο κέντρο εισπράξης ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο σημαίνει ότι όποιος δεν τακτοποιήσει τις οφειλές του εντός ενός μήνα και το αργότερο εντός εξαμήνου από την ώρα που θα λάβει την ειδοποίηση από το κέντρο εισπράξης ασφαλιστικών εισφορών κινδυνεύει με αναγκαστικά μέτρα εισπράξης, προσωποκρατήσεις, πληστηριασμούς, κατασχέσεις και άλλα. Οι επαγγελματίες προειδοποιούν ότι θα ακολουθήσουν μαζικές αγωγές κατά του Ταμείου του ΟΑΕ προκειμένου να διεκδικηθούν ποσά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Αρκεί να σημειωθεί ότι χιλιάδες ασφαλισμένοι σήμερα στερούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης λόγω οφειλών, ενώ πολλοί ασφαλισμένοι καταβάλουν υψηλότερες εισφορές από το 2009 έως σήμερα εξαιτίας της διατήρησης των ίδιων κλιμακίων. Η οποία γνωμοδότηση ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι κινείται παράνομα και αντισυνταγματικά ο οργανισμός και του Υπουργείου και θα πρέπει οι συνάδελφοί μας όλοι όσοι έχουν μεγάλες οφειλές και έχουν κληθεί ή σε δικαστήρια ή έχουν λάβει ειδοποιητήρια αναγκαστικής ίσπραξης να λάβουν γνώση αυτής της γνωμοδότησης για να έχουν ένα σημαντικό όπλο στα χέρια τους να μπορέσουν να αμυνθούν. Τα δύο κύρια σημεία αυτής της γνωμοδότησης είναι τα εξής. Το πρώτο έχει να κάνει με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο θα έπρεπε να έχει μειωθεί την τελευταία τριετία λόγω σημαντικής μείωσης του τζίρου των επιχειρήσεων και θα έπρεπε αναλογικά να υπάρξει αντίστοιχη μείωση των εισφορών. Ο διαχωρισμός των εισφορών σύνταξης από τις εισφορές της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την απόλυτη υποχρέωση του κράτους βάσει του συντάγματος να παρέχει ασφάλεια σε όλους τους πολίτες και ιδιαιτέρως αυτούς που βρίσκονται σε οικονομική δραστηριότητα. Αυτά είναι τα δύο βασικά σημεία, πάρα πολλά όμως που διαλαμβάνονται σε αυτήν την γνωμοδότηση έχουν σημασία για αυτούς που οφείλουν για να μπορέσουν να αντικρούσουν ή να ανακόψουν υποθέσεις οι οποίες έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Εμείς εκείνο το οποίο θέλουμε να πούμε στους συναδέλφους είναι ότι καταρχήν θα πρέπει να απευθυνθούν στον οργανισμό και να αρνηθούν εγγράφως τις οφειλές και παράλληλα να κινηθούν ομαδικά έτσι όπως έχει γίνει και στην Αθήνα
κατά ομάδες 15-20 άτομα μαζί κατά κλάδο και να προσφύγουν κατά του οργανισμού για την αντισυνταγματικότητα των αποφάσεων και για την παράνομη λήψη αυτών των αποφάσεων. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι η παρανομία και η αντισυνταγματικότητα έγκυται στο ότι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τον οργανισμό κατά των εσφαλισμένων είναι απόρρια μόνο του καταστατικού του οργανισμού, το οποίο δεν είναι σύνομο και με τους νόμους και με το Σύνταγμα. Πετρέλαιο. Τέλος. Τώρα, για μέγιστη απόδοση και χαμηλή κατανάλωση στη θέρμανση, επισκεφτείτε τα καταστήματα Καβαδία. Εξοπλιστείτε με ενεργειακά τζάκια, λέβητες και σόμπες πέλετη ξύλου, θερμοπομπούς, κλιματιστικά και όλες τις λύσεις για οικονομία στη θέρμανση. Βρείτε τώρα αυτό που σας ταιριάζει και γλιτώστε από τα περιττά έξοδα. Σε εμάς θα βρείτε μπριγκέτα και πέλετ. Καταστήματα Καβαδία στη Λαμία. Ποιότητα και οικονομία για μια ζωή. Τώρα, στην Expert Καβαδίας για 10 ημέρες, χαρίζουμε το ΦΠΑ σε όλα μας τα είδη. Φέτος στις γιορτές όλοι μπορούν να κάνουν αγορές. Ξεκίνησαν οι μεγάλες εκπτώσεις. Πού? Στο κατάστημα Επίπλων Πλάτων Καραθανάση. Τα 2 χρόνια λειτουργίας μας και προσφέρουμε στους πελάτες μας από 30 έως 50%. Εσείς ψάχνετε ακόμα καλύτερες εκπτώσεις? Πλάτων Καραθανάσης, Στυλίδος και Μεγάλη Βρύση 2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2231-037-481. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμί, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ζητήστε το με το νέο του όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Η εμπειρία 40 χρόνων στον χώρο της μετακόμισης και μεταφοράς και πάνω από 5.000 μετακομίσεις στο όνομά μας έχει γίνει συνώνυμο της υπευθυνότητας. Όλα αυτά τα χρόνια με το έμπειρο προσωπικό μας, τα σύγχρονα αυτοκίνητα, γερανούς, ανυψωτικά μηχανήματα, καταφέραμε να είμαστε εμείς οι ειδικοί που θα σας εξυπηρετήσουν σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία μας προσφέρει δωρεάν αμπαλάζ, μοντάρισμα, ξεμοντάρισμα όλων των επίπλων. Διαθέτουμε επίσης ανυψωτικά μηχανήματα στο 12ο όροφο μοναδικά στην πόλη μας. Αλφα Μεταφορική. Αναλαμβάνουμε την μετακόμισή σας από το Α έως το Ω. Στο top των φωτοβολταϊκών, Top Energy. Η κορυφαία εταιρεία φωτοβολταϊκών συστημάτων για ολοκληρωμένες λύσεις. Πιστοποιημένες εγκαταστάσεις και ως 100% χρηματοδότηση. Top Energy. Αδελφή Αλαφροπάτη, Σπαθούλα Ζήσιμος. Μέλος του ομίλου ΣΠΑΛ. Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων, θα περάσουμε στην πολιτική και οικονομική επικαιρότητα, την οποία θα σχολιάσουμε με την ματιά των ανεξάρτητων Ελλήνων. Φιλοξενώ τον πρώην βουλευτή και μέλος των ανεξάρτητων Ελλήνων, ο Μουφτιώτας, τον κύριο Θοδωρή Χιμάρα, με τον οποίο έχουμε αρκετά θέματα να δούμε. Καλησπέρα, κύριε Χιμάρα. Καλησπέρα, κύριε Βουτσικά. Καλησπέρα εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ. Είναι η πρώτη ζωντανή παρουσίαση που κάνω μετά από αρκετό καιρό. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με τον τίτλο που έχω βάλει, κύριε Χιμάρα, πρωτογενές πλεώνασμα ή πρωτοφανές έγκλημα για την ελληνική κοινωνία. Θέλω να μου πείτε τώρα, γιατί ακούμε πολλά το τελευταίο διάστημα. Με ευνηδιάσατε. Και χρήματα. Με ευνηδιάσατε τώρα, δεν το περίμενα. Καλώς ευρηματικός. Το έχετε θέσει εξαιρετικά. Σαφέστατα και δεν είναι πρωτογενές πλεώνασμα. Σαφέστατα και είναι προσχεδιασμένη η κίνηση και προσυμφωνημένη, διότι αν ήταν πρωτογενές πλεώνασμα, ποιος ο λόγος να μην γίνουν οι επιστροφές ΦΠΑ σε αυτούς που έχουν να λαμβάνουν? Αν υπήρχε πρωτογενές πλεώνασμα, ποιος ο λόγος να υπάρχουν συντάξεις οι οποίες καθυστερούν ένα και δύο χρόνια να βγουν? Ποιος ο λόγος να μην αποδίδονται τα εφάπαξ? Ποιος ο λόγος περικοπών σε εφάπαξ? Η αλήθεια είναι, θα σας απαντήσω και μάλιστα με τη γνώση μου που έχω ως αναπληρωτής του Μεάρχης Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ανάπτυξης των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Η αλήθεια είναι ότι στο προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους προβλεπότανε ισοσκελισμένος προϋπολογισμός. Εάν λοιπόν υποθέσουμε ότι έχουν δίκιο
και δεν είναι προσυμφωνημένο. Αλλά ξαφνικά τα καταφέρανε. Και συνεχίζουν να λένε θα τα καταφέρουμε και το 2014 και το 2015. Εγώ ενημερώνω τους τηλεθεατές τώρα ότι στο 2013 είχαμε περιορισμό από το μνημόνιο ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, το 2014 έχουμε 3% πλεώνασμα και το 2015 5% πλεώνασμα. Ναι. Αυτά τι προϋποθέτουν? Προϋποθέτουν ανάπτυξη. Άρα λοιπόν αλληλοαναιρούνται από μόνοι τους. Σαφέστατα και δεν έχουν πρωτογενές πλεώνασμα. Σαφέστατα και το 3% δεν θα το πιάσουμε, αλλά οι εκτιμήσεις μιλάνε για 0,5% το 2014 και 1% το 2015. Τα υπόλοιπα θα είναι όλα νέα μέτρα. Να πω το εξής. Ένα πρωτογενές πλεονασμά, κύριε Χιμάρα, δεν μπορεί να βουλώσει όλες τις τρύπες. Αυτό είναι αλήθεια, έτσι. Θα ήταν αφελές να το πιστέψουμε. Αλλά αυτό το οποίο μας λέει όμως η κυβέρνηση σημαίνει ότι είναι θετικό το πρόσημο. Όχι, πέραν των προσδοκιών. Είναι ψέματα, κύριε Βούτσινε. Πόσο είναι το πρωτογενές πλεώνασμα που λέει ο κύριος Σταϊκούρας ή το οικονομικό επιτελείο, γιατί δεν θέλω να βάλω κατά ανθρώπων και ονομάτων. Πόσο είναι? 800 χιλιαρικά. Πόσα είπε ο ίδιος υπουργός ότι είναι τα χρήματα που πρέπει να βρεθούν για τις αντισυνταγματικές περικοπές στους ενστόλους? 1 δισεκατομμύριο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει πρωτογενές πλεώνασμα. Υπάρχει μια συνταγματική ρύθμιση για να δημιουργηθεί πλασματικά ένα πρωτογενές πλεώνασμα 800 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο στην πραγματικότητα είναι 200 εκατομμύρια, όχι πλεώνασμα. Πείτε το, κύριε Χιμάρα, πείτε το. Αλλά αρνητικό ισοζύγιο. Πείτε το, σας παρακαλώ, με όσο πιο απλό τρόπο αυτό, γιατί είναι πολλοί που δεν μπορούν να κατανοήσουν οικονομικές θεωρίες ή οικονομικά ζητήματα. Να τους το απλουστεύσουμε. Ωραία, λίγο. Ας αφήσουμε. Βγαίνει λοιπόν η κυβέρνηση και λέει ότι έχω 900 εκατομμύρια πρωτογενές πλεώνασμα, κύριε Χιμάρα. Δεν τα έχει. Είναι ψέματα. Είναι αλχημίες όπως έχουν γίνει και παλιότερα στην Ελστάτ και για τα οποία δεν έχει λογοδοτήσει κανένας. Αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν τα έχει. Επίσης, υπάρχει εδώ πέρα, θα πρέπει να γίνει μομφή στους βουλευτές του κυβερνώντα χώρο και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Η Βουλή των Ελλήνων έχει μέσα μία επιτροπή η οποία γνωμοδοτεί. Μία επιτροπή νομικό, ένα νομικό τμήμα. Ναι. Να το πω απλά. Επίσης και το Συμβούλιο Επικρατείας και αυτό γνωμοδοτεί. Όταν λοιπόν παίρνουν ένα νόμο και πάνε και κάνουν περικοπές σε ένα κλάδο, τα οποία γνωρίζουν από πριν ότι είναι αντισυνταγματικά, τότε οι βουλευτές θα πρέπει να τιμωρηθούν και να λογοδοτήσουν. Και δεν μπορώ να δεχτώ ότι γίνονται και λάθη. Λάθη μέχρι τώρα έχουν γίνει στις περικοπές, αλλά λάθη δεν έχουν γίνει υπέρ του ελληνικού λαού. Όλα είναι κατά του ελληνικού λαού τα λαθάκια. Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Χιμάρα? Ξέρετε γιατί δεν μπορεί να μας καταλάβει ο πολιτικός κόσμος και αυτοί που διαχειρίζονται τις τύχες μας? Θα το πω πολύ απλά, σε επικίνδυνο όριο να λαϊκίσω, αλλά θα το κάνω, γιατί δεν πεινάνε και δεν μπορούν να καταλάβουν την πείνα και τη φτώχεια του ελληνικού θα λαού, μιλήσω κύριε εγώ, Χιμάρα. Θα μιλήσω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα μιλήσω και εγώ, πείτε μου συγγνώμη ό,τι θέλετε. Θα μιλήσω εάν με δεν πεινάει ο πολιτικός, και θα σας δώσω το λόγο, δεν μπορεί να καταλάβει τον άλλον που περνά τη φτώχεια του και το ψυγείο του είναι άδειο, κύριε Χιμάρα. Δεν μπορεί να πληρώσει το ενοικιό του. Δεν ξέρει πότε θα τον βάλουν, θα του κάνουν προσωποκράτηση. Δεν τα ξέρει. Δεν θα αφήσω την ερώτηση που κάνετε, απεσικά, θα την απαντήσω, αλλά θα μου επιτρέψετε να απαντήσω και με νομικούς όρους για να καταλάβουν για το τι μιλάμε και πού έχουν φτάσει. Ας πάρουμε λοιπόν τους ενστόλους, οι οποίοι έχουν αναλαμβάνουν και οι οποίοι αδικηθήκαν. Οι ενστόλοι δεν γίνανε στους ενστόλους. Με αυτή την περίπτωση τι γίνεται, συγγνώμη. Ακούστε με λίγο. Βγήκε μια απόφαση. Θα την πω πολύ απλά να την καταλάβουν οι τηλεθεατές. Οι ενστόλοι δεν υποστήκαν μία μείωση. Οι ενστόλοι υποστήκαν δύο σειρές μειώσεων. Μία με τα ειδικά μισθολόγια και μία με τους δημόσιους υπαλλήλους. Γιατί έγινε αυτό? Διότι δεν έχουν συνδικαλισμό και δεν μπορούν να κάνουν απεργία και δεν μπορούν να μιλήσουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα λοιπόν τους κανιβαλίσανε. Έρχεται ο Άριος Πάγος και με απόφαση, προσέξτε, συντριπτική της Ολομέλειας 32-0. Πότε έχει ξαναβγεί 32-0 απόφαση? Και βάζει τους ενστόλους υποκαθεστώς προστασίας. Αυτό δείχνει τι? Ότι αυτοί οι οποίοι πήραν τις αποφάσεις κινηθήκανε τελείως εκτός συνταγματικότητας. Ναι. Άρα λοιπόν ο ελληνικός λαός θα πρέπει να το θυμάται, να μην έχει κοντή μνήμη όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός μας. Ο ελληνικός λαός θα πρέπει να θυμάται και φυσικά για να μην κάνουμε συνέχεια κοκορομαχές να τους τιμωρήσει ανάλογα όταν θα έρθει η ώρα. Συνήθως αυτό δεν γίνεται όμως, κύριε Χιμάρα. Θα έρθουν πάλι, καλά τώρα είναι βέβαια λίγο πιο διαφορετικές οι εκλογές, είναι αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές. Θεωρητικά έχει άλλα κριτήρια αυτό που θα ψηφίσουμε,
αλλά και πάλι το ίδιο συμβαίνει. Στο διατάφτα, να σας το πω, μας φταίει ο Θοδωρής ο Χυμάρας ή ο Γιάννης ο Βούτσινος, θα ξαναψηφίσουμε. Όχι, όχι, θα μου το επιτρέψετε. Θα μου το επιτρέψετε εδώ πέρα. Εδώ πέρα θα μιλήσω, θα μιλήσω στρατιωτικός λίγο αυστηρά. Ο ελληνικός λαός, και έχοντας και το δικαίωμα έτσι όπως είμαι εγώ, έτσι, με το δικό μου προφίλ. Δεν έχω κλέψει, δεν έχω κοροϊδέψει κανέναν. Όποιος θέλει, εδώ είμαι. Ακόμα και οι κυβερνητικοί βουλευτές, τώρα που μιλάω, ας πάρουν τηλέφωνο να αντιπαραθέσουν μαζί μου. Ο ελληνικός λαός λοιπόν έχει μερίδιο ευθύνη σε αυτό που περνάει. Ανά 4 χρόνια ή ανά 5 τώρα στην Ευρωβουλή ή στους Δήμους και στις περιφέρειες, έχει δικαίωμα και έχει τη δυνατότητα να κάνει 3 πράγματα. Ναι. Το ένα πράγμα είναι να κρατήσει ό,τι δεν τον κοροϊδεύει και ό,τι τον εξυπηρετεί και ό,τι κάνει καλό στα παιδιά του. Το άλλο είναι να πετάξει έξω από το σύστημα ό,τι τον έχει κοροϊδέψει και δεν έχει κρατήσει το λόγο του διαχρονικά σε όλη του την πορεία, την πολιτική. Και το άλλο είναι να βρει ένα νέο πρόσωπο το οποίο του έχει εμπιστοσύνη ή που ελπίζει ότι θα το κάνει κάτι καλό και το βάλει μέσα για να μπορέσει να προσφέρει. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι εντάξει αυτοδιοικητικές εκλογές είναι ή Ευρωκοινοβούλιο. Εδώ πέρα έχουμε φοβερά πράγματα. Έχουμε πρώην βουλευτή του λαός να φεύγει και να πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, προχθές. Εδώ πέρα, από τη Φθιώτιδα. Αυτό τι σημαίνει. Να χρησιμοποιήσω την έκφραση του κύριου Τράγκα, δουλίτσες. Θα μου το επιτρέψετε. Ό,τι θέλετε, λέτε. Όταν βγαίνει κάτι κάποιος και δεν το στοιχειοθετεί, είμαι αυτή τη στιγμή εγώ αντιμνημονιακός. Έχω ένα πρόγραμμα, με ρωτάτε. Με έχετε ρωτήσει εσείς εδώ πέρα ότι εντάξει, καλά κατακρίνετε, αλλά εσείς αν θα είσαστε κυβέρνηση, τι θα κάνατε? Και εγώ σας απάντησα. Έχουμε οικονομικό πρόγραμμα. Σας το ανέλησα. Εάν εγώ σας κορόιδευα ή διέφευγα, τότε ο ελληνικός λαός θα πρέπει να κρίνει διαφορετικά. Εδώ όμως τώρα είναι ένα κρίσιμο σημείο, κύριε Χυμαρά. Δεν μπορώ να πιστεύω και έτσι μπορώ και πρέπει να το ερμηνεύσω ότι δεν θέλει ο Πρωθυπουργός ή το οικονομικό επιτελείο ή αυτή η κυβέρνηση να είναι κόντρα στον λαό και να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Κάτι συμβαίνει, κύριε Χυμαρά. Θα θέλατε εσείς, αν ήσταν αύριο ή εγώ Πρωθυπουργός, το κακό ή την κατρακύλα μιας χώρας? Μήπως είναι κάτι το οποίο δεν διαβλέπουμε? Τώρα με προκαλείτε πάρα πολύ. Όχι, δεν και θα μου το επιτρέψετε. Σας λέω είναι αυτονόητο. Θα ήσασταν σε μια θέση ευθύνης. Δεν θα θέλατε να πάνε καλύτερα? Εγώ θα σας περιμένω να τελειώσετε και θα απαντήσω όπως εγώ επιθυμώ, να με ακούσει ο ελληνικός λαός. Όταν είχαμε φτάσει στο σχέδιο Ανάν για την Κύπρο, τότε ένας πατριώτης πρόεδρος είπε ότι εγώ παρέλαβα ένα κράτος και θα παραδώσω ένα κράτος. Δεν ψηφίστηκε το σχέδιο ΝΑΝ. Όλοι στην Ελλάδα λέγαμε ότι θα έρθει η καταστροφή της Κύπρου, αλλά η καταστροφή της Κύπρου δεν ήρθε. Τώρα λοιπόν που πάνε πάλι να ξαναξεπολύσουν την Κύπρο, ο γιος αυτού του Προέδρου αναγκάζεται να πάει να ρίξει την κυβέρνηση την Τετάρτη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πατριώτης ο κύριος Σαμαράς στο αναλογούν ποσό. Θα μου το επιτρέψετε. Είναι πατριώτης ο κύριος Βεγγιζέλος στο αναλογούν κι αυτός. Είμαι πατριώτης κι εγώ στο αναλογούν. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ευθύνες. Η χώρα εδώ πέρα δεν έφτασε από αρίστους πρωθυπουργούς, προέδρους της δημοκρατίας, θα τους βάλω κι αυτούς μέσα, θα μου το επιτρέψετε, και από υπουργούς. Έφτασε, πιστεύω, από κακές κινήσεις ή, αν θα το θέλατε, από όχι τόσο ικανούς πρωθυπουργούς, υπουργούς και προέδρους της Δημοκρατίας. Αλλιώς δεν θα χρωστάγαμε τίποτα και δεν θα κοιτάγαμε τώρα με κάποιο τρόπο να ψάχνουμε για πρωτογενές πλεόνασμα. Έχει και άλλες αναλύσεις, μπορούμε να το κάνουμε και γεωστρατηγική είναι ανάλυση. Αυτό που σας είπα. Κοιτάζοντας την Ουκρανία τώρα, όπου κάποια στιγμή κάποια χώρα, η Ρωσία, θα το πω και το όνομα, της έδωσε 20 δισεκατομμύρια ευρώ για να βγει από τη δύσκολη θέση και τώρα πάνε και αυτοί να τη βάλουν στα μνημόνια με τις αναταραχές που έρχονται. Κύριε Χυμάρα, Το μνημόνιο είναι ένα μέσο υποδούλωσης ενός κράτους σε ένα σύγχρονο οικονομικό πόλεμο. Θα βγούμε στις αγορές όμως, είπαν τώρα, σε λίγο καιρό, κύριε Χυμάρα, θα πάρει μπροστά η ελληνική μηχανή. Θα βγούμε στις αγορές, το ακούσατε, φαντάζομαι. Άκουσα και πριν από 2 χρόνια, άκουσα και πέρυσι, άκουσα και τον κύριο Κοτσογιανακόπουλο εδώ στο δικό σας κανάλι. Και τον έχω καυτηριάσει ήδη 2 φορές, που έλεγε ότι τον Μάιο του 2013 θα είχε έρθει η ανάπτυξη. Το θυμάστε? Ναι, βέβαια. Την είδατε την ανάπτυξη? Τώρα, αν με ρωτήσει, εγώ δεν έχω δει. Ούτε εγώ την έχω δει. Τον κύριο Κοτσογιανακόπουλο μπορεί να σας πει ότι την είδε όμως, αλλά δεν είναι εδώ παρόν, οπότε δεν έχει νόημα. Ναι.
Το είχε πει όμως και ο κύριος Πρωθυπουργός, γιατί ο κύριος Χουτσογεννακόπουλος, ο κατά τα άλλα συμπαθέστατος, είχε πει ότι είναι φράση του Πρωθυπουργού. Άρα λοιπόν αυτή είναι η απάντησή μου για τους Πρωθυπουργούς, τους Υπουργούς και για το, πώς είμαστε μέχρι εδώ. Εγώ συμφωνώ ότι ενδέχεται να υπάρχουν και καλές προθέσεις ή να υπάρχουν και σε μερικές θέσεις άνθρωποι με ειδικό βάρος χαμηλότερο, μικρότερο από αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουν για να αντέξουν τις πιέσεις. Λοιπόν, κύριε Χιμάρα, θέλω να πάμε λίγο και στο θέμα των εκλογών, των διπλών εκλογών. Πώς θα κινηθείτε ως ανεξάρτητοι Έλληνες, τι περιθώρια υπάρχουν για αυτόνομες καθόδους, για συνεργασίες ή καθόλου καθόδους στις περισσότερες περιπτώσεις ίσως. Δεν ξέρω, τι έχετε σχεδιάσει. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς είμαστε ένας νέος χώρος, ένα νέο κίνημα, ένα νέο κόμμα. Τα περιουσιακά μας στοιχεία είναι αυτά που έχουμε, όπως και τα περιουσιακά στοιχεία των άλλων κομμάτων είναι αυτά που έχουν. Θα είμαι καθαρός. Ένας προεκλογικός αγώνας σε μια περιφέρεια, όπως η Στερεά Ελλάδα, έχει ένα μίνιμουμ κόστος 150.000 ευρώ. Τα ψηφοδέλτια και κάποια φυλάδια. Όχι πολλά πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα βλέπω ότι ανακοινώνται υποψηφιότητες. Θα πρέπει να μας αποδείξει ο κάθε υποψήφιος και ο κάθε χώρος, θα σας εξηγήσω γιατί το λέω, με τι χρήματα θα κάνει έναν προεκλογικό αγώνα. Διότι αν κάποιος είναι σε επάγγελμα το οποίο έχει 1.200 ευρώ εισόδημα το μήνα ή ο άλλος είναι σε επάγγελμα που έχει 1.700 ευρώ εισόδημα το μήνα, απορώ που θα βρουν τα χρήματα και θα κάνουν προεκλογικό αγώνα. Ο ελληνικός λαός λοιπόν, ο οποίος δεν χρειάζεται ούτε κηδεμόνες αλλά ούτε πριγκιπόπουλα, θα πρέπει να κρίνει όλους ανάλογα με τα ποιοτικά του στοιχεία. Από εκεί και πέρα είναι γνωστό ότι μπορεί κάποιος να πει ότι η Νέα Δημοκρατία, τον υποψήφιό της, τον υποστηριζόμενό τους, θα του δώσει χρήματα. Μα η Νέα Δημοκρατία έχει κήρυξη στέρηση πληρωμών στις τράπεζες από πέρυσι, αν δεν το γνωρίζετε. Έχω τα στοιχεία, κάποια στιγμή θα τα δώσω στη δημοσιότητα. Μου τα έχουν δώσει η Ένωση Τραπεζών. Το ΠΑΣΟΚ το ίδιο. Ξέρω ακριβώς πόσα χρωστάει. Ξέρω ακριβώς πόσα χρωστάει το κάθε κόμμα αυτή τη στιγμή. Και από πότε υπάρχει στέρηση πληρωμών του κάθε κόμματος και σε ποια τράπεζα. Θα μου πείτε ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να τα δίνουμε. Έχουν δημοσιοποιηθεί. Δεν θα πάρω εγώ την ευθύνη, αλλά θα τα δώσω. Άρα μου λέτε λοιπόν ότι. Ότι τα κόμματα κακώς, λοιπόν, τα κλασικά κόμματα, ναι. Δεν έχουν τα χρήματα για να κάνουν προεκλογικό αγώνα. Από εκεί και πέρα λοιπόν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Για σας θα έχουμε, τουλάχιστον για τη φθιότητα, έχουμε κλείσει για τους δημάρχους. Θα είναι οι δήμαρχοι οι οποίοι κατεβαίνουν ανεξάρτητοι, τους οποίους θα τους στηρίξουμε φανερά ή μη, ανάλογα του τι επιθυμεί ο καθένας. Έχετε πάρει απόφαση. Είναι όλοι. Δεν θα δώσω αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ. Σας λέω σε όλη τη φθιότητα. Υπάρχουν αιτήσεις πολλές φορές από κάποια περιοχή από περισσότερους από έναν. Δεν θα εκθέσω κανένα, θα κρατήσω την ποιότητά μου, την ποιότητα του χώρου. Αλλά όμως και δεν θα πάμε να κολλήσουμε σε μνημονιακά πρόσωπα. Διότι το επόμενο βράδυ των εκλογών, θα μου το επιτρέψετε, θα βγουν κάποιοι και θα πούνε: είδατε ποιος βγήκε. Άρα λοιπόν ο ελληνικός λαός θέλει το μνημόνιο. Και το επικοινωνιακό παιχνίδι θα έχει παιχτεί έτσι. Εμείς λοιπόν, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, θα στηρίξουμε φανερά ή μη κάποια πρόσωπα. Βρισκόμαστε σε διεργασίες για περιφερειακή υποψηφιότητα. Ανακοινώνονται σιγά σιγά οι περιφερειακές υποψηφιότητες. Αλλά όμως, όσον αφορά οι περιφερειακές υποψηφιότητες, θα ανακοινωθούν από τα κεντρικά. Όσο αφορά οι τυχόν δημοτικές στηρίξεις, θα ανακοινωθούν από τα θεσμικά μας όργανα, τις συντονιστικές του κάθε νομού. Ως εκ τούτου εγώ σέβομαι και τον Πρόεδρό μας και και τον κεντρικό μηχανισμό του κόμματος, αλλά και τις συντονιστικές των νομών, του δικού μας νομού, και δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να δώσω κάτι παραπάνω. Αλλά όμως έχουμε προχωρήσει, είναι πολύ νωρίς ακόμα, είμαστε 2,5 μήνες πριν τις εκλογές, υπάρχει χρόνος. Και όλα αυτά που είπα προηγουμένως είναι πραγματικά στοιχεία και για το οικονομικό και για πολλά άλλα προβλήματα. Το σίγουρο είναι ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν έχουν πρόβλημα για να στήσουν τα ψηφοδέλτια. Υπάρχει ζήτηση και πληθώρα. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ότι η κυβέρνηση με το στραγγαλισμό
που έχει κάνει στη χρηματορροή προς τα κόμματα δημιουργεί όσο το δυνατόν δυσχέρειες στο οικονομικό κομμάτι, αλλά είναι μόνο αυτό. Και αυτό πάλι θα πρέπει να το απαντήσει, γιατί αυτός που χρωστάει σταματάει τη χρηματορροή και πώς μπορεί να λειτουργεί ο ίδιος όταν χρωστάει 120 ή 240 εκατομμύρια και οι δύο μαζί, τα δύο κόμματα της κυβέρνησης, 240 εκατομμύρια ευρώ. Μες. Με τι χρήματα κινούνται αυτή τη στιγμή? Κύριε Χιμάρα, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στο κεντρικό μας δελτίο. Να είστε καλά. Καλώς σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε λίγο σε αυτό που συζητούσαμε τελευταίως με τον κύριο Χιμάρα, το προεκλογικό δελτίο, την πρόσφατη συνεργασία που ουσιαστικά επικυρώθηκε ανάμεσα στον Γιώργο Κοτρονιά και τον αναπληρωτή καθηγητή του Χαροκοπίου, τον κύριο Ντίνο Τσαμαδιά. Και με τον Γιώργο Κοτρονιά στο Δήμο Λαμίας και με ανοιχτή την πιθανή συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο του Θανάση Γιαννόπουλου για την περιφέρεια, εμφανίστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΝΑ ο Ντίνος Τσαμαδιάς. Το πρώτο σκέλος της κουβέντας που έγινε αφορούσε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Κοτρονιά και την εφαρμογή του νέου μοντέλου της συνδιοίκησης με τους πολίτες. Κοιτάξτε, με τον κύριο Κοτρονιά, τον κύριο Δήμαρχο, τον Γιώργο του Κοτρονιά, συμπίπτουμε σε μία διαπίστωση η οποία εστιάζεται στο ότι η κοινωνία των πολιτών, όχι μόνο στη Λαμία, σε όλη τη χώρα, είναι αδύναμη σε σχέση με την γενική κυβέρνηση και την οικονομία της αγοράς. Άρα λοιπόν, κατά την άποψή μας, πρέπει σε αυτό το πρόβλημα να δοθεί μια απάντηση. Και η απάντηση που δίνουμε είναι με το να εφοδιάσουμε την κοινωνία των πολιτών του Δήμου μας με ένα νέο θεσμό, ο οποίος ευελπιστούμε ότι, αν και σε καμία περίπτωση δεν θα αποτελεί πανάκια για τις εξελίξεις, θα μπορεί να αποβεί ένα χρήσιμο εργαλείο για να ενισχύσει το ρόλο του πολίτη, το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Η πρόθεσή μας είναι με το νέο θεσμό, η διαμόρφωση του οποίου έχει ήδη αρχίσει, είμαι σε διαβούλευση με έναν κύκλο εκλεκτών συμπολιτών μας, συνδημοτών μας, και ο κύκλος αυτός διαρκώς θα διευρύνεται. Θα διαμορφώσουμε το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα πάρει την προβλεπόμενη διαδικασία. Βεβαίως θα τεθεί υπόψη του Δημάρχου και ο οποίος από εκεί και πέρα θα δρομολογήσει το επόμενο βήμα. Αναπόφευκτα όμως, η κουβέντα πήγε και στην περιφέρεια. Η κίνησή σας αυτή, οφείλω να ομολογήσω, έτσι όπως δεχτήκαμε και κάποια τηλεφωνήματα στο κανάλι, μπέρδεψε και κάποιους. Γιατί σας είδαμε να εμφανίζεστε και στο Θανάση Γιαννόπουλο, στην ανακοίνωση της υποψηφιότητας του κύριου Γιαννόπουλου. Αυτά τα δύο εσείς πώς τα κουμπώνετε μαζί, πώς τα παντρεύετε? Δεν παντρεύω τίποτα. Αυτά είναι ερμηνείες δημοσιογραφικές. Από εκεί και πέρα, αν με ρωτάτε γιατί είχα πάει στην παρουσίαση του κυρίου Γιαννόπουλου, θα σας απαντήσω, είχα πάει και ενδεχομένως, αν γινόταν τώρα, θα ξαναπήγαινα. Τον κύριο Γιαννόπουλο, να ξεκαθαρίσω, του οποίου δεν υπήρξε, όπως γνωρίζετε, πολιτικός φίλος, εκτιμώ και αναγνωρίζω την διαδρομή του στην επιστήμη και την πολιτική. Σας το ρωτάω, κύριε Τσαμαδιά, γιατί είχε ακουστεί τότε. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω. Είχε ακουστεί τότε ότι θα κατεβαίνατε μαζί του υποψήφιος. Γι' αυτό σας ρωτάω. Είχε ακουστεί. Ακριβώς. Ακριβώς. Εσείς δεν είχατε επιβεβαιώσει τίποτα, αλλά επίσης δεν είχατε διαψεύσει και τίποτα. Βεβαίως. Η ουσία είναι αυτή που σας λέω. Και τότε και σήμερα που μιλάμε εξακολουθώ να θεωρώ ότι η υποψηφιότητα Γιαννόπουλου ήταν και είναι μια θετική εξέλιξη για την περιοχή. Δεν κατεβαίνετε υποψήφιος με τον κύριο Γιαννόπουλο? Ακούστε. Είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Το κεφάλαιο της υποψηφιότητας είναι άλλο. Σας λέω λοιπόν ότι εγώ είμαι υποψήφιος. Α, είναι άλλο κεφάλαιο. Δεν το έχουμε απ' έξω. Είναι άλλο κεφάλαιο. Αφήστε, κύριε Στεριόπουλε, να ολοκληρώνω τη σκέψη. Όχι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Γιατί, κύριε Τσαμαδιά, η ποιότητα του λόγου σας... Έχω την εντύπωση ότι μερικές φορές μπορεί τον παππού και τη γιαγιά στο χωριό να τους μπερδεύει λίγο. Δεν νομίζω.
Αλλά σας το λέω εγώ που μου το έχουν πει. Εντάξει, αφήστε με να ξεκαθαρίσω. Βεβαίως. Αυτή την περίοδο ξέρετε ότι επί χρόνια εργάζομαι στο Πανεπιστήμιο. Αυτή την περίοδο ξεκινά η διαδικασία για την τελική εξέλιξή μου και είναι μια διαδικασία η οποία επιβάλλει διάφορους περιορισμούς. Ως εκ τούτου, εγώ δεν μπορούσα και δεν μπορώ να έχω μια εμπλοκή πλήρους απασχόλησης μετά της αυτοδιοίκησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ως πολίτης δεν έχω ενδιαφέρον για την πορεία της περιοχής. Και όπου μπορώ, εμπλέκομαι και βοηθώ. Να σας ρωτήσω τότε και για τις υπόλοιπες υποψηφιότητες ή δεν θέλετε να μας πείτε? Ό,τι θέλετε, δεν είναι... Κώστας Μπακογιάννης. Ναι, είναι ένας άνθρωπος, μέλος μιας πολιτικής οικογένειας με μακρά ιστορία. Εύχομαι από καρδιάς να έχει μια διαδρομή η οποία θα είναι ωφέλιμη τη δημόσια ζωή. Είχα την εντύπωση ότι είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις και στο επίπεδο της συνεργασίας και προεκλογικά με τον Δήμαρχο Λαμίας, τον Γιώργο τον Κοτρονιά. Αυτό σε σχέση με τη δική σας εμπλοκή και το τελείως διαφορετικό κεφάλαιο της υποψηφιότητας με τον Θανάση Γιαννόπουλο μπορεί να δημιουργήσει εμπλοκή ή όχι? Κύριε Στεριόπουλε, μην κάνουμε τα πράγματα περίπλοκα. Είναι από μόνα τους. Εγώ συνεργάζομαι. Είναι από μόνα τους περίπλοκα, κύριε Τσαμαδιά. Ναι, όχι. Εγώ συνεργάζομαι με οποιονδήποτε Λαμιώτη, με οποιονδήποτε Έλληνα, πάνω σε δράσεις. Πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, να περάσουμε σε μία ανακοίνωση, πρόσκληση από την ενορία της Αγίας Βαρβάρας στην πόλη της Λαμίας, όπου σας προσκαλεί την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου και ώρα 5 το απόγευμα σε εκδήλωση στο κέντρο Αρχοντικό με σκοπό την γνωριμία των μελών της Εκκλησίας, ενίσχυση γενικότερα του εκκλησιαστικού και φιλανθρωπικού έργου της ενορίας της Αγίας Βαρβάρας. Τιμή πρόσκλησης είναι τα 5 ευρώ. Έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα από ολόκληρη την περιφέρεια της Θεραίας Ελλάδος. Εσείς μείνετε μαζί μας με τη συνέχεια του προγράμματός μας. Ακολουθεί η βραδιά παράδοσης, ο χορός από το Βαθύκυλο Στυλίδας και αργότερα ποδοσφαιρικός αγώνας για το Ολλανδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου ανάμεσα στην Τβέντε και την Βίτεσε. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ. Και 70% η Ραβένα σκίζει στις εκτόσεις και με 24 άτοκες σκίζει και στις δόσεις. Ραβένα, στα πλακάκια και είδη γηινής νούμερο 1. Τώρα κάθε Σάββατο δωρεάν λεωφορείο από Αθήνα για Ραβένα. Δεν χρειάζεται να είσαι μεγάλος αν δεότερη γνώση στον άνθρωπο. Είναι η πιο όμορφη λειτουργία της ανθρωπότητας. Ανθρώπους λείπει η θέληση και όχι κάθε μέρα φέρνει κάτι καινούριο. Μηδένα πρωτού τέλους μακάριζε. Το καλό είναι πάντα ωραίο, αλλά το ωραίο δεν είναι πάντα καλό. Τα αδέρφη Λίνκολν. Ο 16ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ήταν καλός γιος φτωχής οικογένειας και έξοχος πατέρας πλούσιας χώρας. Αγωνίστηκε για την ειρήνη, για την κατάργηση της δουλείας, για την ενότητα στην Αμερική των Βορείων και Νοτίων με κανόνα τον πατριωτισμό και τον ανθρωπισμό. Σίγουρα το καλό εξυπηρετούσε την αισθητική μιας τέτοιας πολιτικής φυσιογνωμίας, όσο για τη σύγχρονη πολιτική αισθητική στην ωραία Αμερική. Και μάλιστα, στα 1993, σε ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι με όνομα Αστεριού Αθήνας, ανακοινώνεται. Λόγω απροβλέπτων τεχνικών δυσκολιών, το προγραμματισμένο για προβολή στις 14ο θρίλερ «Θανάσιμο μίσος» δεν θα προβληθεί σήμερα. Ανταυτού, θα προβληθεί το εξίσου «Μίσος θανάτου», επίσης αμερικανικής παραγωγής 1989. Τα ΔΕΦΗ, θεωρητικός του μίσους και του θανάτου, του καλού και ωραίου, στην Αμερική ασφαλώς. Στην
ηλεμπορική Λαμίας ΑΕ. Με την υποστήριξη όλων των συνεργατών της, προσφέρει εξαιρετική ποιότητα, τεράστια γκάμα προϊόντων, καθώς και άριστη εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κατάφερε να εφαρμόσει καινούργιες ιδέες για την ικανοποίηση των πελατών και να καλύψει το μεγαλύτερο εύρος των αναγκών. Εισαγωγέας μελαμίνης, MDF, πάγκων κουζίνας, όπως επίσης και ειδών και γαλερίας. Ξυλεμπορική Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Μέσα στα δύσκολα χρόνια που διανύουμε, σκεφτήκαμε να σας προσφέρουμε απλόχερα την παραγωγή μας από το Καστρί. Το κρεοπωλείο Το Παλιούρι στην Αβέροφση.